Αντρέα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Αντρέα, το κινητό το φόρτισες? Το κινητό είμαστε μια χαρά. Ναι, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί και τα δεδομένα της προχθεσινής τηλεδιάσκεψης πλέον αλλάζουν, έτσι, Αντρέα? Έτσι είναι. Εμείς με τα δεδομένα λοιπόν που όλοι γνωρίζαμε μέχρι τώρα, ότι μόνο η Basket League μπορεί να συμμετέχει και όχι τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, θέσαμε λοιπόν τους προβληματισμούς μας και την πρόθεσή μας να βοηθήσουμε και να συμμετέχουμε και εμείς αυτό με κάποιο τρόπο, ώστε να βρεθεί μια λύση. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι μόνο η Basket League έχει θεσμευτεί ότι μπορεί να παίζει αγώνες ανεξάρτητα από τα κρούσματα που θα έχει με εβδομαδιαία τεστ για όλα τα μέλη. Και τα μέλη σε μια ομάδα δεν είναι μόνο οι 15 αθλητές. Φυσικά, φυσικά. Είναι ολόκληρο staff. Υπάρχουν περίπου άλλοι 15 άνθρωποι τουλάχιστον οι οποίοι είναι κοντά σε μια ομάδα ώστε να λειτουργήσει σωστά επαγγελματική. Άρα καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι μεγάλο και η Basket League το ανέλαβε αυτό και όλες οι ομάδες συμφώνησαν. Αυτό δεν συμβαίνει με τις υπόλοιπες κατηγορίες όμως και με τα πρωταθλήματα τα υπόλοιπα του μπάσκετ. Ήταν και κυριότερος λόγος στα περισσότερα τεχνικά πρωταθλήματα. Δεν υπήρχε άμεσα αυτή η κάλυψη, γιατί κατά τα ψέματα οι λοιμοξιολόγοι είναι κάθετοι, θέλουν εβδομαδιαία τεστ για την ασφάλεια όλων. Αντρέα, να διευκρινίσουμε. Μπράβο, εδώ ναι. Υπάρχει ένα ερώτημα τεράστιο που δεν ξέρω αν έχει αξία πια μετά τις ανακοινώσεις για τα μέτρα τα καινούρια, αλλά σας τέθηκε θέμα rapid test ή μοριακό? Όχι, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε τι είδους τεστ θα είναι αυτό. Γιατί και το κόστος ανάμεσα στα δύο είναι μεγάλη διαφορά του. Είναι μεγάλο, βεβαίως. Ναι. Εμείς είπαμε την πρόθεσή μας να συνεισφέρουμε και εμείς οικονομικά σε αυτό το κομμάτι, σε συνεργασία και με την Ομοσπονδία και με τους αθλητές και με τους ίδιους τους προέδρους, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και να μην σταματήσουμε τα πρωταθλήματα. Γιατί κατά τα ψέματα, πολλοί αθλητές θα μείνουν εκτός δουλειάς. Τα πρωταθλήματα είναι ήμια επαγγελματικά. Ναι. Οι αθλητές ζουν από αυτό, στην Α2 για παράδειγμα. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί. Βέβαια, όλα αυτά μπορεί να μην έχουν κανένα νόημα με αυτά που φαίνεται ότι θα ακούσουμε σήμερα. Εάν και εφόσον, λοιπόν, όχι αν και εφόσον, από τη στιγμή μάλλον που πλέον βαδίζουμε για το ολικό lockdown, τι μπορεί να κάνει ο ΨΑΚ για τους αθλητές του? Μπορεί να κάνει κάτι? Το ολικό lockdown είναι μια απόφαση της κυβέρνησης. Mm-hmm. Επειδή ο αθλητισμός είναι κομμάτι της κοινωνίας, όπως είδαμε και με την προηγούμενη εμπειρία του lockdown, οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες. Αυτά που μπορεί να πούμε εμείς και σαν ΤΖΑΚ αλλά και σαν Basket League, αν θέλετε, στους δημοσιολόγους, οι οποίοι ξέρουν από πού προέρχονται τα κρούσματα, τι συμβαίνει, ποια είναι το μεγαλύτερο επιστημονική ομάδα που μπορεί να το επηρεάσει, και πράγματα που εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν είμαστε ειδικοί. Mm-hmm. Η πρόταση δική μας είναι ότι το μπάσκετ ήταν απόλυτα τυπικό, δεν υπήρχε ποτέ φύλαθλοι στα γήπεδα, δεν υπήρχαν παραπάνω αθλούμενοι από τα όρια που έπρεπε και που έθεσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και με αυτά τα δεδομένα, είπαμε στον Υπουργό ότι θα θέλαμε και είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί και να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνουμε ότι το lockdown είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν έχουμε δεδομένα για να συζητήσουμε. Ναι. Νομίζω ότι τα περιθώρια είναι. Είναι πλέον πάρα πολύ στενά. Ναι, πολύ στενά. Mm-hmm. Θεωρώ απαγορευτικά, μάλιστα, όχι στενά. Ναι. Και από την άλλη, Αντρέα, υπάρχει ένα κεφαλαιόδες ζήτημα. Όντως, πάρα πολλοί αθλητές σταματάνε να έχουν πόρους. Βγαίνουν, που λέει ο λόγος, σε απόλυτη αδυναμία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν εσείς δεν έχετε ένα ταμείο, για παράδειγμα, να ενισχύσετε κάποιες περιπτώσεις που είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε ανώνυμα σε διάφορες περιπτώσεις. Ανώνυμα, ναι. Αλλά και κοινωνικά. Η αλήθεια είναι ότι ο ΨΑΚ δεν μπορεί να στηρίξει τρεις κατηγορίες. Α2, Β και Γ, εθνική και τα μέλη που υπάρχουν σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε ζητήσει να συμπεριληφθούν τουλάχιστον τα παιδιά της Α2, που είναι μια ήμια επαγγελματική κατηγορία σε μεγάλο βαθμό, και τα παιδιά αυτά έχουν ως κύριο επάγγελμα το να παίζουν μπάσκετ και να ζουν από αυτό. Όμως είδαμε ότι και στις υπόλοιπες κατηγορίες που δεν είναι επαγγελματικές, αλλά είναι Α1, άλλων αθλημάτων, υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και δυστυχώς τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να μπουν σε κάποιο κάδο σε περίπτωση που γίνει ένα lockdown. Ναι, και δεν είχε γίνει και στο προηγούμενο, έτσι? Ακριβώς αυτό. Δεν είχε γίνει στο προηγούμενο και αυτό είναι το κριτήριο που λέμε ότι. Θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί. Θα έπρεπε να έχει περιληφθεί και θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος
να αλλάξει κάπως αυτό το καθεστώς, είναι νομικό το κομμάτι πλέον. Εκεί μπορείτε να επέμβετε όμως, Αντρέα μου, εκεί μπορείτε να επέμβετε, δηλαδή να κάνετε κάποιες επαφές ούτως ώστε να συμπεριληφθούν παιδιά επαγγελματίες που ζουν με αυτό το επάγγελμα. Έχουμε κάνει την πρότασή μας στον Υπουργό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες αθλητές οι οποίοι ζουν από τον αθλητισμό έρας ή τέχνες. Ναι. Χιλιάδες. Και καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το μέτρο ισχύσει, θα πρέπει να ισχύσει για όλους αυτούς τους χιλιάδες αθλητές. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η Α2 στο μπάσκετ. Ναι, γιατί είναι μετά. Οπότε, και οι υπόλοιπες κατηγορίες. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, πάρα πολλά αθλήματα, οπότε εκεί υπάρχει τεράστιο θέμα. Ρε παιδί μου, μπορούν να βάλουν όμως κάποιες παραμέτρους. Κάποιες παραμέτρους, λέει ο Αντρέα, ώστε κάποια παιδιά, δεν θέλω να κάνω, να βάζω όρια, να κατηγοριοποιήσεις κλπ, αλλά τουλάχιστον κάποια παιδιά να ωφεληθούν και να πάρουν κάποια χρήματα. Ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν κάποιο άλλο, έστω και ελάχιστο εισόδημα. Αυτή είναι θα και υπήρχε μας ακριβώς, να υπάρχει κάποια να προτεραιότητα. Και να βρεθεί ένας τρόπος για αυτά τα παιδιά. Ναι. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε θέσει και στον Υπουργό. Και πραγματικά θέλουμε πολύ να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό παραμένει ακόμα στην ατζέντα ή το γενικό lockdown τα σταματάει όλα, άρα δεν συζητείται. Γιατί είναι και ένα αίτημα και άλλων. Όπως είπα και πριν, είναι χιλιάδων ναι, αθλητών. Ναι, βέβαια. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Οπότε δεν είναι μόνο από εμάς. Mm-hmm. Και ευχόμαστε να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει και να βρεθεί μια λύση για να φτάσει. Και αν και εφόσον με το καλό ολοκληρωθεί αυτό το lockdown και πάμε ότι ξεκινάει και πάλι ο αθλητισμός, ως ψάκ αλλά και ως αθλητής, τι θα έχεις να πεις δηλαδή για το μετά lockdown? Καταρχήν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν κάποιος δεν έχει αθληθεί για πάρα πολύ καιρό. Το σώμα του χρειάζεται άλλο τόσο χρόνο για να καταφέρει να έρθει μια κατάσταση. Ακριβώς. Αντρέα, να σε διακόψω μισό λεπτάκι και αυτό είναι και μια απάντηση δικιά σου και στα λεγόμενα του κυρίου Χαρδαλιά ότι εντάξει και να σταματήσει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός για ένα μήνα δεν έγινε και κάτι. Γίνεται και γίνεται ναι. Πολύ μεγάλη ζημιά σε έναν αθλητή ο οποίος έχει μάθει. Ναι. Η ζημιά είναι τεράστια για όλους τους αθλητές και δυστυχώς δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα. Όπως mm-hmm. και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα πραγματικά δεν γνωρίζουμε. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο και ακόμα πιο δύσκολο για έναν αθλητή. Να μην, επειδή οι αθλητές δουλεύουν με πρόγραμμα και όλες οι επιδόσεις ή αποδόσεις έχουν να κάνουν με το χρόνο που αφιερώνει, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε το χρόνο που έχουμε μπροστά μας με το lockdown. Ναι, είναι αυτό. Και δεν ξέρουμε μετά και πόσο χρόνο χρειάζεται ένας αθλητής για να επανέλθει και μια ομάδα για να μπορέσει να ξαναβρει τα πατήματά της και να λειτουργήσει. Οι τραυματισμοί που θα ακολουθήσουν, διότι το σώμα δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία μετά καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι μια σειρά αλυσιωδών αντιδράσεων, όπως και η κοινωνία θα πληγεί οικονομικά. Έτσι και ο αθλητισμός είναι κομμάτι της και θα υπάρχουν και εκεί προβλήματα χρηματοδότησης χορηγιών. Mm-hmm. Όπως υπήρξε, Αντρέα μου, ακούγοντας πολύ αγαπητούς ηθοποιούς στον καλλιτεχνικό χώρο. Δηλαδή, οι άνθρωποι υπέφεραν πάρα πολύ και τώρα, πριν γίνει το γενικό lockdown, έτσι υπέφεραν και από πριν. Φαντάσου, υπάρχουν πολλές κατηγορίες και οι δικοί σας αναμφισβήτητα, οι οποίοι υποφέρουν από αυτή την ιστορία. Δεν έχουν εμπλουθεί οι πληγές από το προηγούμενο lockdown, ούτε στον αθλητισμό, ούτε στα κοινωνικά. Στην κοινωνική καθημερινότητα, αν θέλεις, πολλών επαγγελματιών. Βεβαίως, βεβαίως. Και δυστυχώς είναι πράγματα που δεν είναι στο χέρι μας αυτή τη στιγμή. Ναι. Και φυσικά και αυτό που λέμε για το διάστημα της, που θα χρειάζεται για να επανέλθει ένας αθλητής σε αγωνιστική και σε καλή αγωνιστική κατάσταση, το είδαμε και στο ξεκίνημα των αθλητικών διοργανώσεων μετά το προηγούμενο lockdown, όπου στην Bundesliga παρατηρήθηκαν 11 τραυματισμοί μόλις στην πρώτη αγωνιστική, έτσι, μετά το lockdown. Είναι επικίνδυνο, χρειάζεται τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες προπόνησης για να μπορείς να παίξεις ένα επίσημο αγώνα με ασφάλεια. Mm-hmm. Έτσι λένε οι επιστήμονες και οι ειδικοί που έχουμε εμείς σαν ΨΑΚ και συμβουλευόμαστε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο περισσότερο χρόνο κρατήσει ένα lockdown, τόσο πιο δύσκολο και τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται να κρατήσει για να επανέλθει. Ναι, και μάνι αυτός ο μήνας γίνεται 3 μήνες για να μπορέσεις να ξαναείσαι σε αγωνιστική δραστηριότητα. Αντρέα, ευχόμαστε κάποια από τα αίτηματά σας και κάποιες από τις προσπάθειές σας να βρουν τόπο, να βρουν ανταπόκριση, να υπάρξουν λύσεις και το καλύτερο δυνατό για όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ.